Και αυτό το κυπριακό αγόρι. Waking up to ash and dust, wipe my brows and I sweat my rust, breathing in the chemicals. Αυτός είναι δικός σου. Bringing in, shaping up, checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age. Deep in my bones, stripped from inside. Εκπληκτικός και εσύ, Νεάρχε. Μπράβο! Χαίρομαστε πάρα πολύ, Νεάρχε, για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε σένα, στην Κύπρο και σένα? Όχι, εγώ μένω Αθήνα. Μένεις Αθήνα. Πες μας λίγο, Νεάρχε μου, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, θέλουμε να μας πεις, για σένα. Ναι. Όπως είπε και ο φίλος ο Νίκος, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Η διεξαγωγή του παιχνιδιού έγινε κάτω από ένα πολύ όμορφο κλίμα. Και ήταν γενικά και η παραγωγή δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε, οπότε ναι, ήταν πολύ ωραία. Γνωρίζεσαι με τον Νίκο? Γνωριστήκαμε στο παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, πώς ένιωσες που γύρισαν όλοι οι κριτές? Εντάξει, ένιωσα πολύ χαρούμενος. Ήταν δύσκολο, θα σου πω την αλήθεια. Ξέρεις, όταν είσαι μπροστά στη σκηνή, είναι λίγο περίεργα τα συναισθήματα. Προσπάθησα να το απολαύσω όσο μπορούσα και πιστεύω, θέλω να πιστεύω πως φάνηκε γι' αυτό. Ναι, αρχέ μου, άρχισαν λίγο να γυρίσουν. Αγχώθηκες ότι δεν θα γυρίζαν? Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ότι βρισκόμουν εκεί την ώρα που τραγουδούσα. Επειδή είχα πει πως θα μπω μέσα, θα κάνω ένα live performance. Και όταν γύρισα Παπαρίζου, ήρθα έτσι, έκανα ένα reality check ότι βρίσκομαι στο παιχνίδι και εκεί ψηλό ήρθα. Βιώθηκες. Ήξερες, είπες, τελείωσε. Μπήκα στο παιχνίδι και ηρέμησες. Ήξερες από πριν ότι θα επέλεγες τον Μουζουράκη? Αυτό είπα, ότι ήταν στα πλάνα μου αν γυρνούσε να πήγαινε μαζί του. Απλώς είναι αυτό που είπα πριν. Εκείνη τη στιγμή αλλάζουν πολλά. Περνάνε πολλά μέσα στο μυαλό μας. Εντάξει, τελικά επέλεξα αυτό, ναι. Έχεις σκεφτεί το επόμενο σου τραγούδι? Η ίδια ερώτηση είναι να κάνω. Α, ναι. Ορίστε. Έχεις σκεφτεί το επόμενο τραγούδι που θα τραγουδήσεις στα Battles? Ναι. Περιμένουμε από την παραγωγή να μας αναθέσει το τραγούδι. Θα είναι ελληνικό, αγγλικό? Από την παραγωγή. Δεν έχουμε ιδέα. Γιατί είναι τα Battles τώρα και... Επιλέγει, νομίζω, ο κριτής, έτσι. Ναι. Νεάρχη μου, είχες ξανά εμπειρία όμως σε έτσι talent shows? Και πιο παλιά. Όταν ήμουν πολύ μικρός, εντάξει, πριν από σχεδόν 10 χρόνια στην Κύπρο. Σε θυμάμαι. Είναι ωραίες εμπειρίες αυτές και έτσι κάθε φορά κερδίζω και διαφορετικά πράγματα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σου έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη μπροστά σε μια κριτική επιτροπή? Σίγουρα. Και εντάξει, η κριτική επιτροπή είναι όλοι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς που έχει η Ελλάδα. Και ήταν πολύ σημαντικό έτσι να κάνω αυτή την προσπάθεια και να τα καταφέρω. Οπότε χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόσμο για την αγάπη που μου δείχνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, όλη η Κύπρος σας ψηφίζει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός εκεί. Τον συναντήσαμε και στα casting τον Νέαρχο. Τον Νέαρχο. Θυμάστε με την κιθαρούλα. Βεβαίως και μας έκανε και πάρα πολύ. Και γράφει και τραγούδια. Και ακούμε τώρα έναν τραγούδι το οποίο έχει γράψει πριν ένα χρόνο για τους μετανάστες, αν θυμάστε πολύ καλά. Το έντονο πρόβλημα που δεν λύθηκε ποτέ, αλλά όταν ήταν ακόμη πιο έντονο, και είναι αυτό που ακούμε τώρα.
Είχες κάνει, ναι, άρχε μου, και μια εμφάνιση σε talent show. Δεν θυμάμαι όμως τώρα πότε ακριβώς. Στο Kid on Stage. Που ήσουν με σπασμένο πόδι και βγήκες, έτσι. Ναι, είχα πάει στο πρώτο X Factor, το 2009, δεν κάνω λάθος. Επιμένεις δηλαδή, ναι, αρχέ μου, έτσι, τι είναι αυτό που θέλεις να καταφέρεις, πες μας. Να το σηκώσουμε. Θέλω, ανεξαρτήτως από το παιχνίδι, εντάξει, στόχος μου είναι να καταφέρω να γράψω τα κομμάτια μου, να τα ακούσει ο κόσμος, να συμμεριστεί μαζί μου, με τις απόψεις, με τις σκέψεις μου. Αυτό θα είναι, ναι, το καλύτερο. Σου το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά, πραγματικά όλα τα καλά και να απολαύσεις αυτό το όμορφο ταξίδι και αυτή την όμορφη πορεία που ανοίχθηκε τώρα μπροστά σου, ναι, αρχέ μου. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σου, να είσαι καλή επιτυχία. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ. Φιλάκια. Επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε